Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμάνιαμ Τζαϊσάγκαρ, μιλώντας στο Bratislava Globsic Forum, τάχθηκε υπέρ ενός πολυπολικού κόσμου και όχι υπέρ μιας μονοπλευρής διεθνιστικής κυριαρχίας μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Κίνας και της αλλαγής των ισορροπιών στον πλανήτη που επιχειρείται προσφάτως όπως υπεστήριξε. Πέρα από τα κέντρα εξουσίας του πλανήτη υπάρχουν μεμονωμένες ισχυρές χώρες, όπως βλέπετε, που βάζουν φωτιά στα σχέδια της παγκόσμιας διακυβέρνησης και θέλουν το ποσοστό τους σε όλα αυτά. Τόνισε. Δεν αποδέχομαι ότι πρέπει να συμμετάσχω σε έναν άξονα υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή την Κίνα ή κάτι τέτοιο. Μεταξύ άλλων, δήλωσε. Κάπου η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει την νοοτροπία. Τα προβλήματα της Ευρώπης είναι και προβλήματα του πλανήτη. Αλλά τα προβλήματα του πλανήτη δεν είναι και προβλήματα της Ευρώπης. Αν αφορά εσάς, είναι δικό σας πρόβλημα, είναι ο κύριος Βλέπ. Αν αφορά εμένα, δηλαδή την Ευρώπη, είναι όλων μας, δηλαδή του πλανήτη. Γίνεται ένα συσχετισμό σήμερα, ένα συσχετισμό μεταξύ της Κίνας και της Ινδίας και του τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Τα μεταξύ Κίνας και Ινδίας συνέβαιναν πολύ πριν συμβεί το οτιδήποτε στην Ουκρανία. Οπότε οι Κινέζοι δεν χρειάζονται κάτι να προηγηθεί κάπου αλλού στον πλανήτη προκειμένου να συγκρουστούν με εμάς ή να συγκρουστούν και με εσάς. Οπότε τι με ρωτάτε αν θα επιλέξω. Είδατε προηγουμένως μάχες πρόσφατες με Ινδούς στα σύνορά τους. Κάτι που δεν το είχε αναφέρει κανένας άλλος στα Ευρώπας, πλήνε μου. Θα κάνω αυτό που κάνουμε όλοι μας, τόνισε. Θα ζυγίσω την κατάσταση, είναι ο κύριος που βλέπουμε. Απ' τη μία η Δύση, απ' την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό και η Κίνα ως ο επόμενος εν δυνάμει άξονας. Λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ενταχθώ ως Ινδία σε αυτόν τον άξονα ή όχι. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Είμαι το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Είμαι σήμερα η 5η ή 6η, πείτε, μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη. Η Ινδία δικαιούται να έχει τα δικά της πιστεύω και σχέδια. Δικαιούται να ζυγίζει το δικό της συμφέρον, να κάνει τις δικές της επιλογές. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα στον πλανήτη. Πέρα από τους διεθνιστές, τους αντιπάλους τους, τι άλλο βλέπουμε? Μεμονωμένες χώρες ισχυρές που διεκδικούν πίτα στην εξουσία και βάζουν τώρα φωτιά στα σχέδια της ιεστικής τάξης πραγμάτων. Ακολουθεί ένα απόσπασμα για κρυμμένες ειδήσεις, αγγερή και αγγερή ενημέρωση, εγγραφείτε. Κοινοποιήστε να το μάθουν κι άλλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ. We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Buying Russian gas is not funding the war. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. In terms of our oil purchases, we don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that.
West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it, it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. Countries in Europe and the West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach.